Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι και ο συνάδελφος ο Γιώργος Μπιτσικόκος μέσα στα πολιτήρια. Πώς μπορεί να πάρει αυτό στη σκυτάλη και να τρέξει το ρεπορτάζ έτσι μέσα σε εορταστικό κλίμα. Εδώ έχουμε τα στοιχήματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή επιστροφή αυτή τη στιγμή. Μέσα από τα πολιτήρια της Νίκης Βόλου, όπως βλέπετε. Πάντως αυτός που ξυρίζουνε, Γιώργο, δεν είναι γαμπρός. Κάτι άλλο γίνεται εκεί. Δεν είναι γαμπρός. Είναι ο φροντιστής της ομάδας. Ναι, ο φροντιστής της ομάδας, ο οποίος προφανώς και έχει χάσει το στίγμα της ανόδου, όπως βλέπετε. Υπάρχει και μηχανή κανονικά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, παιδιά. Τι να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή. Και τους ακούτε κιόλας πώς το πανηγυρίζουν. Πρωτάθλημα είναι αυτό. Και το πανηγυρίζει και ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι του. Πάει για Λούκρε Πετσά τώρα. Έχει χάσει το στοίχημα και κάθεται καρτερικά να δεχτεί τους όρους του στοιχήματος. Ήτανε προετοιμασμένη πάντως, έτσι, η μηχανή υπήρχε. Ναι, ούτως ή άλλως και αφρός υπήρχε. Τώρα δεν ξέρω γιατί μπήκε αφρός στο πρόσωπο, ενώ τα μαλλιά κουρεύουν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη. Η ώρα τα επιτρέπει όλα. Υπάρχει και το πολεμικό ρεπορτάζ από τους φελούς, από τις σαμπάνιες, πρέπει να προφυλαχτούμε. Γιατί ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Νομίζω εικόνες που δεν περίμεναν ότι θα ζούσαν με το πρωτάθλημα. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ανεβαίνουν και ως πρωταθλητές πλέον. Με λίγη προσοχή, παιδιά, γιατί αυτό άμα ξεφύγει μπορεί να κάνει ζημιά. Ξέρω εγώ, Περίκλη, ξέρω ακριβώς, έχεις δίκιο. Τώρα ενημερώνεται και ότι είμαστε και ζωντανά στον αέρα αυτή τη στιγμή και προχωράει το τελετουργικό. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια ανάγνωση. Δεν είναι πολύ εύκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Το πάρτι μέσα στα ποδητήρια, ο Δημοσθένης Μανουσάκης μαζί μου. Το πάρτι μέσα στα ποδητήρια, καλά κρατεί. Είναι αυτό που υποσχεθήκατε ότι θα κάψετε την πόλη. Σίγουρα σήμερα όλη η πόλη θα καεί. Από μπλε, όλοι οι νικιώτες θα βγουν στους δρόμους. Σας είπα, 48 χρόνια ήταν πάρα πολλά, είναι μισός αιώνας. Παππούδες ήταν να μας φιλάνε το πούλμα, να μας αγαπάνε, να μας αγκαλιάζουν, να μας λένε ευχαριστούμε. Μεγάλο πράγμα για αυτή την πόλη. Πραγματικά βλέπετε κι εσείς η αγωνία των ανθρώπων μετά από 50 χρόνια να μπορέσουν να πάρουν, να επιστρέψουν στην Super League. Περιμένουμε και τον πρόεδρο να έρθει εδώ στα ποδητήρια. Φαντάζομαι ότι τον περιμένουν ακόμα περισσότερο οι ποδοσφαιριστές, γιατί θα έχει να τους πει πράγματα. Ήρθε και ο προπονητής τώρα μέσα. Και μάλλον δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κ. Βοσνιάδη. Αν μπορέσουμε να τον αποσπάσουμε, Γιώργο, ναι. Τώρα και να τον στεγνώσουμε, ίσως θα χρειαστεί, αλλά τέλος πάντων. Μαζί θα πρέπει να στεγνώσουμε, κύριε Βοσνιάδη, γυρίστε λίγο. Γυρίστε λίγο. Δεύτερη σερία άνοδος, Γιώργο, δεύτερο σερή πρωτάθλημα. Δεύτερη σερία άνοδος με την Νίκη Βόλου αυτή τη φορά. Υπάρχει κάποιο μυστικό που το ξέρει μόνο ο Αλέκος Βοσνιάδης. Υπάρχει κάποιο μυστικό, λέω, που το αναγνωρίζετε μόνο εσείς. Η πολλή δουλειά, ταιριάζουν οι χρονιές και δόξα τω Θεώ μας πάνε όλα καλά. Η επόμενη μέρα σας βρίσκει στη Super League και πάλι. Αυτό που ονειρευόσασταν λέγεται είναι πραγματικότητα και σαν πρωταθλητής. Είμαστε, γιατί δεν ξέρω, έχασες κέρδια. Χαρητήρια, αυτό είναι η επιβράβευση. Είμαστε πρωταθλητές. Έχουμε να χαρούμε σήμερα και αύριο και από εβδομάδα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πράγματα. Από ό,τι βλέπω πάντως η νύχτα είναι πολύ μακριά, έτσι. Εντάξει, τώρα όταν πετυχαίνει κάτι, χαλάλι τα παιδιά. Περάσανε μεγάλες δυσκολίες για να πετύχουμε το στόχο. Του αξίζουν συγχαρητήρια, ας το χαρούν και λίγο παραπάνω. Και ο κόσμος μετά από 48 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Χαλάλι, χαλάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς, Γιώργο, τον κύριο Βοσνιάδη, να καθαρίσουμε αν είναι εύκολο λίγο και την κάμερα. Δεν ξέρω